σας. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση Κίδων και στη νέα εκπομπή του σταθμού μας με τίτλο Dolce Vita, που θα πει γλυκιά ζωή. Γιατί όντως θέλουμε να κάνουμε τη ζωή όλων μας και όλων σας πιο γλυκιά, πιο όμορφη και να ταινίζουμε τα Σαββατοκύριακά μας με αισιοδοξία και δύναμη, έτσι όπως πρέπει, σε αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Στην εκπομπή, καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε όχι μόνο συνεντεύξεις απλών πολιτών και διάσημων ανθρώπων, θα παρακολουθούμε τις τάσεις της μόδας, θα παρακολουθούμε fitness και πολλά πολλά άλλα θέματα, αλλά και εκπλήξεις που δεν θα τις πούμε όμως από τώρα. Εσείς μπορείτε να έρθετε στην παρέα μας και από το Facebook της εκπομπής, τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Dolce Vita, κάτω παύλα, τηλεόραση Κίδων στα ελληνικά και στο Twitter, Dolce Vita, κάτω παύλα, Κίδων TV. Ξεκινώντας την εκπομπή μας, επιλέξαμε έναν άνθρωπο για να ξεκινήσουμε πάρα πολύ αισιόδοξο και δεν είναι άλλος από τον γνωστό σε όλους μας ηθοποιό, Θανάση Φυσκαδουράκη, έναν κωμικό πάρα πολύ σημαντικό από τους νέους, θα λέγαμε, από τους ηθοποιούς της γενιάς του. Τον συναντήσαμε λοιπόν χθες, λίγο πριν ξεκινήσει την παράσταση Caveman. Η παράσταση ξεκινάει από τα Χανιά. Χθες ήταν λοιπόν στα Χανιά, σήμερα στο Ηράκλειο, σήμερα με συγχωρείτε, στο Ρέθυμνο, στο σπίτι του πολιτισμού και αύριο στο Ηράκλειο. Θα έχετε λοιπόν την ευκαιρία να παρακολουθήσετε αυτή τη γνωστή παράσταση που έχει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 9 χρόνια. Θα ήθελα όμως να δούμε όσα μας είπε ο γνωστός ηθοποιός λίγο πριν ξεκινήσει την παράσταση χθες από τα Χανιά. Βρισκόμαστε στο Mega Place, παρέα με τον Θανάση Φυσκαδουράκη, λίγο πριν ξεκινήσει η παράσταση Caveman. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, στα υπέροχα Χανιά. Τι θα κάνεις φέτος, ξεκινάς από τα Χανιά, γουρλίδικα ελπίζω να είναι. Ναι, το κανόνισε η επιχείρηση, χωρίς να το ξέρω εγώ. Μου κάνει μια πολύ ωραία έκπληξη, γιατί ξέρω ότι έχω καταβολές από την Κρήτη. Ήταν από εδώ ο πατέρας μου συγχωρεμένος, από το Ηράκλειο. Και όπως γινόντουσαν οι πρόβες. Ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ξέρετε το έργο είναι για έναν one man show είναι και είναι ένας μονόλογος και είχα φεθεί πάνω στο διάβασμα, στη μελέτη και στην εξάσκηση του ρόλου και στο θέμα της υποκριτικής. Και κάποια στιγμή εκεί που προχωράνε οι μέρες μου λένε θέλω να σου πω κάτι, μου λέει σου έκανα ένα ωραίο δωράκι, πρώτη παράσταση στα Χανιά. Λέω πώς, ακόμα δεν έχουμε παίξει στην Αθήνα. Κάναμε χθες μια μικρή πρόβα στην Αθήνα και σήμερα κάνουμε την πρεμιέρα μας από την Κρήτη και από τα υπέροχα Χανιά που πριν 3 χρόνια ήμουν εδώ στο Διπεθέ Κρήτης με τον Αεράκη, είχαμε βάσει με τον κύριο Μπέζο το υπάρχει και φιλότιμο του Σακελάριου. Μας χαρίζεις στιγμές γέλιου που τις χρειαζόμαστε σε αυτή την περίοδο που είναι δύσκολη για όλους και οικονομικά και ψυχολογικά. Στο Caveman, τι διαπραγματεύεσαι γενικά? Κοίτα, ο Caveman ξέρει είναι ένας μονόλογος, για μένα εξαιρετικός μονόλογος, κωμικός, με πολλές έτσι ανατροπές, ευτράπλες καταστάσεις. Πολύ δύσκολο να συγκεντρωθείς και να παίξεις 55 σελίδες κείμενο. Λέω, δεν μπορώ να τις μάθω απ' έξω με τίποτα. Και έχει σκηνές από την καθημερινότητα. Ναι, μιλάει για τις σχέσεις των αντρών και των γυναικών. Για ένα υπάλληλο ζευγαριών, των φίλων, για ένα η μάχη που έχουμε εμείς οι άντρες με τις γυναίκες. Γιατί δεν μας καταλαβαίνετε, εμείς γιατί δεν σας καταλαβαίνουμε, τι είναι αυτό που μας χωρίζουν, τι είναι αυτό που μας ενώνουν, τι είναι αυτό που αγαπάνε οι γυναίκες, τι είναι αυτό που δεν αγαπάνε. Οι γυναίκες είναι πιο συνεργάσιμες, οι άντρες είναι πιο της διαπραγμάτευσης. Εσύ τι αγαπάς πιο πολύ στις γυναίκες? Εγώ θα σας πω κάτι. Το έχω από μικρό παιδί. Ήμουν αλάτρης των γυναικών. Εμένα μου αρέσει πολύ το γυναικείο φίλο. Εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση. Μπορεί να έρθω κακομούτσινο στη δουλειά, μόλις δω μια πολύ όμορφη γυναίκα, στα μάτια τα δικά μου, αλλάζει αμέσως η ψυχολογία μου. Δεν μπορώ χωρίς τις γυναίκες. Μέρι, τρελάθηκε η κορίτσι μου. Άνοιξε την πόρτα, Μέρι. Άνοιξε την πόρτα τώρα. Εγώ αγρίκος, φαλοκράτης, πρωτόγονος. Άνοιξε ένα γυναικείο περιοδικό και προσέξτε άρθρο, ε! Πάνω πάνω γραμμένο, με κεφαλαία, το πέος του άνδρα είναι όργανο αναπαραγωγής ή ατέλεια της φυσής. Τα προβλήματα αρχίζουν. Όταν έχεις άντρες και γυναίκες μαζί, τρώνε πατατάκια, τελειώνουν τα πατατάκια. Τι γίνεται, πετάει το άντρας και λέει, κορίτσια, sorry, εγώ αγόρασα τα πατατάκια. 6 γυναικείες παραμακερίες, ματιές πέφτουν πάνω. Το φλάκι του, νάξι, το γελίο του, έτσι, το πίξι, το πίξι.
Εν τω μεταξύ, σε βλέπουμε σε πυρετώδεις προετοιμασίες σχετικά με το θέατρο, ναι. Αλλά προετοιμάζεσαι και για το γάμο σου, ο οποίος θα γίνει σε πολύ λίγες μέρες από τώρα. Ναι, ναι, ψάχνω ακόμα τον ηφικό μου. Πώς αισθάνεσαι? Δεν ξέρω. Είμαι χαρούμενος πάντως που παντρεύομαι με το Κατερινάκι μου. Είναι ένα πολύ γλυκό έτσι και ευαίσθητο και τρυφερό πλασματάκι. Μπήκε έτσι ξαφνικά στη ζωή μου. Την ευχαριστώ γιατί μου έχει αλλάξει τη ζωή μου. Έχει κάνει πιο ήρεμο, πιο πράο, πιο ανοιχτό μυαλό. Κοίτα να δεις, τα έχει αναλάβει όλη η Κατερίνα του γάμου. Της έχω αφήσει όλη αυτή την ελευθερία γιατί ξέρω ότι έχω παρατηρήσει και από φίλες μου ότι αγχώνονται πάρα πολύ στο γάμο. Εσύ αγχώνεσαι καθόλου? Όχι, όχι καθόλου. Σκέψα ότι ακόμα το κουστούμι μου δεν το έχω κάνει πρόβα, το γαμπριάτικο. Εγώ θέλω να σκάσουμε ένα μικρό αυτοκινητάκι, να μπουν τα αδέρφια που είμαστε και πέντε παράδειγμά μας, σε ένα μικρό κουβούλιο και θα σκάσει στην εκκλησία με το αυτοκινητάκι το μικρό. Γιατί θέλω να βγούμε πέντε ματραχαλάδες μέσα από ένα μικρό αυτοκίνητο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τόπος. Καταρχήν είμαι κριτικός και αναξιώτης, η μάνα μου ήταν από την Άξο. Νομίζω όλοι κρύβουμε ένα κριτικό μέσα μας. Μου αρέσει το φαγητό τους, η κριτική κουζίνα, μου αρέσει η διασκέδασή τους. Μου αρέσει και αυτό το ακόμα και η ενδυματολογία, η εμφάνιση που έχει, αυτό το μαύρο που αγαπάνε τον Ερωτόκριτο, αγαπάνε την θυσία του Αβραάμ. Και στους κριτικούς εγώ πιστεύω ότι τους αρέσει πιο πολύ το δράμα από την κωμωδία. Όχι ψυχούλα κάτω, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σημαντικό να δίνεις κάτι και στη μάνα. Σου κάνει κάτι φυσιά, να. Φαντάζεστε να λέγω στο πύρο μου το Σταύρο. Ωπορε Σταύρο, ωραίο παντελόνι φορείς. Και σου κάνει κάτι. Ωραία τα είπαμε εδώ. Να ευχηθώ στην Άννα καλή επιτυχία στην πρώτη της εκπομπή. Να έχει έτσι υψηλά νούμερα τηλεθέασης, να ασκήσει, να έχει πολύ ωραία θέματα, ζωντανά, αληθινά. Και όσο αληθινή είναι η Άννα, τόσο αληθινή θα είναι και η εκπομπή και θα την αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος. Ανούλα μου, σου εύχομαι καλή επιτυχία, καλό χειμώνα και η εκπομπή σου να είναι πάντα όμορφη, γλυκιά ζωή, όπως ο τίτλος της, Dolce Vita. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Θανάση Βυσκαδουράκη για την όμορφη συνέντευξη που μας παραχώρησε. Να το ευχηθούμε επίσης και καλά Στέφανα, καθώς παντρεύεται στις 8 Νοεμβρίου, ξεκινά γι' αυτός την δική του νέα ζωή. Θέλω να σας πω επίσης ότι θα έχουμε σήμερα κοντά μας έναν πολύ όμορφο, νέο, γοητευτικό και με ωραία φωνή, χανιώτη καλλιτέχνη, τον Γιώργο Τοχερέτη, με τον οποίο θα συζητήσουμε, αλλά και θα δούμε και βίντεο κλιπ. Προς το παρόν όμως, από την εκπομπή μας θέλω να σας πω ότι δεν θα λείπουν τα θέματα ομορφιάς, γιατί δεν γίνεται να έχουμε Dolce Vita, γλυκιά ζωή, χωρίς ομορφιά, όπως καταλαβαίνετε. Θέλω να δούμε την μέθοδο της κρυολιπόλυσης, έτσι όπως την καταγράψαμε στο κέντρο αισθητικής, στο εργαστήριο αισθητικής Καλλιόπες, στα Χανιά, στην Πειραιώς 1. Πρόκειται για μια νέα μέθοδο, η οποία καταπολεμά το τοπικό λίπος, το τοπικό πάχος και όχι μόνο. Να δούμε το βίντεο, περί τίνος πρόκειται, και θα επιστρέψουμε στο στούντιο με την ιδιοκτήτρια του εργαστηρίου αισθητικής, την Καλλιόπη Βούτα, για να μας πει πολλά περισσότερα. Κρυολιπόλυση. Πρόκειται για τη δημοφιλέστερη πλέον ανέμακτη και ανώδυνη μέθοδο μείωσης του λίπους σε άνδρες και γυναίκες, η οποία μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση και να βοηθήσει στη βελτίωση της εικόνας του σώματός μας. Η επιλογή ενός κέντρου που χρησιμοποιεί εξοπλισμό πιστοποιημένο για κρυολιπόλυση, όπως το Καλλιόπες στα Χανιά, και διαθέτει προσωπικό εκπαιδευμένο στο χειρισμό του, είναι εξαιρετικά σημαντική, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ενδιαφερόμενου αλλά και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο αισθητικής Καλλιόπε της Καλλιόπης Βούτα για να δούμε πώς γίνεται η κρυολιπόλυση. Μια νέα μέθοδος με την οποία μπορούμε να καταπολεμήσουμε το τοπικό πάχος εύκολα και ανώδυνα. Λοιπόν, Καλλιόπη, είναι μια διαδικασία η οποία ούτε πονάει, αλλά και ούτε έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Αυτό γίνεται σε όλες τις ηλικίες. Είναι μία μη επεμβατική μέθοδος, μία νέα μέθοδος, η οποία καταπολεμά το τοπικό λίπος, τοπικό πάχος. Δεν έχει περιορισμό ηλικίας, φυσικά να είναι ενήλικας, να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα υγείας,
απευθύνεται σε άτομα που έχουν λίπος σε κάποιες περιοχές του σώματός τους, δεν τους αρέσει και μπορούν να έρθουν εδώ να το καταπολεμήσουμε. Δηλαδή κυλίτσα, στα πλαϊνά της κυλίτσας, στα μπράτσα, στους μυρούς έσω-έξω, στο γόνατο και στους γλωτούς σε κάποια σημεία. Πιο δημοφιλής είναι στην κοιλιά σίγουρα και, και στους μυρούς. Στην κυλίτσα και από άντρες και από γυναίκες, και οι άντρες οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν τη γράμμωση που θέλουν στο γυμναστήριο και θέλουν λίγο για να το πετύχουν, κάνουν με μία κρυολιπόλυση, φεύγει το λίπος, μετά με το γυμναστήριο είναι ok η γράμμωσή τους. Εξίσου και για τις γυναίκες. Κατά την κρυολιπόλυση εφαρμόζεται ελεγχόμενο ψύχος μέσω ενός εξειδικευμένου μηχανήματος σε περιοχές τοπικού πάχους. Για το κάθε σημείο χρειάζεται περίπου μία ώρα. Η διαδικασία είναι η εξής. Έρχεται, βρίσκουμε το σημείο που θέλει να γίνει, που έχει ανάγκη να γίνει. Βάζουμε μία γάζα, μετά πάνω ένα ειδικό υγρό ζιπ που έχει αλλιουρονικό και διάφορα άλλα στοιχεία. Βάζουμε αυτή την καμπάνα η οποία τραβάει το δέρμα. Και εκεί αρχίζει και ψύχεται. Ο πελάτης νιώθει ένα μικρό τσιμπηματάκι, δεν είναι κάτι που πονάει, και η περιοχή που είναι μέσα στην καμπάνα φτάνει στους μείον 10 βαθμούς Κελσίου, όπου εκεί τα λιποκύτταρα καταστρέφονται και αποβάλλονται μέσω της λέμφου από τον οργανισμό. Η κρυολιπόλυση γίνεται μία φορά στους 2,5 με 3 μήνες. Συνήθως δεν χρειάζεται να κάνεις ποτέ ξανά στο σημείο αυτό κρυολιπόλυση. Κάνεις μία φορά και είσαι ok. Τώρα, αν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, μπορεί να χρειαστεί στους 3 μήνες να κάνεις μία επανάληψη. Η κρυολιπόλυση γίνεται μία φορά και τα αποτελέσματα κορυφώνονται μετά από 2,5 μήνες. Μετά την εφαρμογή της μεθόδου της κρυολιπόλυσης, δεν χρειάζεται αποθεραπεία και ο υποψήφιος επιστρέφει κανονικά στις καθημερινές του δραστηριότητες. Το κόστος δεν είναι πολύ μεγάλο. Και έχει πολλά συν γιατί δεν είναι χειρουργείο. Αν κάποιος δεν κάνει διατροφή, μπορεί να το κάνει αυτό? Δηλαδή, ή δεν θα τον βοηθήσει στην αρχή, αλλά με το να μην τρώει σωστά πιθανόν να έχει το πρόβλημα? Η κρυολιπόλυση δεν είναι ακριβώς μέθοδος αδυνατίσματος. Είναι μέθοδος για να καταστρέψουμε το λίπος σε διάφορα σημεία. Η διατροφή συμβάλλει στο να είμαστε υγιείς, να έχουμε ωραίο σώμα και να είμαστε αδύνατοι. Θα ήταν καλό μαζί με την κρυολιπόλυση να προσέχουμε τη διατροφή μας. Ό,τι λιποκύτταρα καταστρέφεται κατά τη διάρκεια της μεθόδου αυτή δεν ξαναδημιουργείται στον οργανισμό. Αν όμως ασυγχύσει κάποιος και παίρνει βάρος, τα λιποκύτταρα που έχουν μείνει αρχίζουν και διωγγώνονται. Καλλιόπη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Κοντά μας είναι λοιπόν η Καλλιόπη Βούτα, είναι η ιδιοκτήτρια του εργαστηρίου αισθητικής Καλλιόπη που βρίσκεται στην Πειραιώς 1 στα Χανιά. Κατά πρώτον, να σε ευχαριστήσω και για την επιμέλειά σου σήμερα, για το υπέροχο μακιγιάζ που μου έχεις κάνει. Να σου ευχηθώ καλή αρχή, καλή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ και σε σένα κάθε επιτυχία. Η Καλλιόπη Βούτα είναι ένα νέο κορίτσι. Δεν στερείται όμως της εμπειρίας από το χώρο της μόδας και της αισθητικής. Καθημερινά από τα χέρια της περνούν εκατοντάδες γυναίκες, τα λέγαμε, όχι μόνο για μακιγιάζ, αλλά και για την φροντίδα του σώματός τους. Σήμερα λοιπόν η Καλλιόπη θα μας εξηγήσει τι είναι η κρυολιπόλυση. Γιατί πολλοί την ακούμε, κάποιοι την φοβούνται, κάποιοι άλλοι πάλι όχι. Γι' αυτό το λόγο είναι εδώ σήμερα για να μας τα πει αναλυτικά. Καλλιόπη μου, κάποιοι δεν γνωρίζουν την κρυολιπόλυση. Τι περιλαμβάνει, τι είναι ακριβώς? Λοιπόν, η κρυολιπόλυση είναι μία νέα μέθοδος, η οποία άρχισε το 2010 στην Αμερική. Mm-hmm. Είναι μία επεμβατική μέθοδος για την καταπολέμηση του τοπικού πάχους. Μέσω διάφορων ερευνών αποδείχθηκε ότι τα λιποκύτταρα είναι λίγο πιο ευαίσθητα σε υψηλές θερμοκρασίες και γι' αυτό το λόγο, σε χαμηλές θερμοκρασίες λάθος, και γι' αυτό το λόγο καταστρέφονται και αποβάλλονται από τον οργανισμό μας μέσω της λέμφου. Να πούμε ότι είναι μία μέθοδος, με συγχωρείς που σε διακόπτω, σαν την λιποαναρρόφηση θα λέγαμε, αλλά είναι πιο εξειδικευμένη, είναι πιο νέα και ανέμακτη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω από όλα, έτσι. Είναι... Δεν φτάνουμε τα όρια της λιποαναρρόφησης σε καμία περίπτωση, αλλά είναι για αυτούς που έχουν λίγο κάπου τους ενοχλεί στο σώμα τους κάποια σημεία και θέλουν να τα διώξουν. Οπότε για να μην μπουν χειρουργείο, ακριβώς, έρχονται και κάνουν μια κρυολιπόλυση. Γιατί και το χειρουργείο θα πρέπει να αποτελεί έτσι και την τελευταία λύση που έχουμε να κάνουμε. Ακριβώς. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται? Πρέπει κάποιος να έχει συμπληρώσει τα 18 για να σίγουρα το κάνει? Σίγουρα πρέπει να είναι κάποιος ενήλικας για να το κάνει, για να έχει δημιουργηθεί
ο οργανισμός του και τα λιποκύτταρα που έχουν μέσα στον οργανισμό. Θα πρέπει να το φοβούνται. Τι ακριβώς, δηλαδή, θα πρέπει να συνδυάζουν και τη διατροφή. Με τι το συνδυάζουμε κυρίως? Λοιπόν, την κρυολιπούληση δεν χρειάζεται να τη φοβόμαστε. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει κάποια παρενέργεια, δεν υπάρχει χρόνος ανάρρωσης, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, δεν πονάει. Νιώθεις μόνο στην αρχή ένα αίσθημα αναρρόφησης και μετά μία ψήξη. Στη συνέχεια, αυτό που έχεις να κάνεις είναι να πιείς αρκετό νερό, διότι τα λιποκύτταρα που έχουν καταστραφεί αποβάλλονται από τον οργανισμό μέσω της λέμφου. Η οδηγία όταν φύγει κάποιος από το εργαστήριο είναι νερό και φυσικά προσέχουμε τη διατροφή μας. Η διατροφή πρέπει να είναι πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και φυσικά πρέπει να ασκείται. Δεν αρκεί έτσι μόνο μία κρυολιπόληση ή γενικά δεν αρκεί να κάνουμε μία θεραπεία αδυνατίσματος στο εργαστήριο. Πρέπει να ασκούνται και να προσέχουν τη διατροφή τους. Έτσι ακριβώς. Παιδιά, εντάξει, αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν γίνεται να είσαι όλη την ώρα στο ψυγείο ή να τις υπολογείς. Αν θέλεις να προσέξεις και αν έχεις πρόβλημα σε κάποιο σημείο του σώματός σου συγκεκριμένο και έχεις το λίπος εκεί, τότε πρέπει να προσέξεις ακόμη περισσότερο. Και η γυμναστική είναι το παν. Ούτε μόνο με γυμναστική κάνουμε κάτι, γιατί πολλές φορές βλέπουμε να παίρνουμε και μόνο ογκό, δηλαδή να τρώμε και να γυμναζόμαστε. Και αυτό δεν είναι καλό. Να γυμναζόμαστε και να προσέχουμε και το τι τρώμε. Και εκεί που η γυμναστική δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά ακριβώς, έρχεται η κρυολιπόληση. Και την κάνει η κρυολιπόληση. Mm-hmm. Στην κοιλιά, στα μπράτσα, στα γόνατα, στους μυρούς. Βλέπουμε πάρα πολλούς άντρες, θα λέγαμε, και γυναίκες, αλλά να πούμε και λίγο για τους άντρες, γιατί ενδιαφέρει. Είναι κάποιοι άντρες που όντως έχουν ψωμάκια, μην γελάσετε, έχω δει πάρα πολλούς. Έχουν ψωμάκια ή μπορεί να είναι αδύνατοι, αλλά να έχουν μόνο τα πιασήματα, τα love handles που λέμε, τα χερούλια του έρωτα αλλιώς. Παρόλο που γυμνάζονται, είναι λίγο δύσκολο να το κάνουν αυτό. Οπότε με την κρυολιπόληση θα ήταν μια ιδανική λύση. Ναι, για να δείξει το σώμα τους πιο ωραία και κορμοστασιά, η γυμνασμένη, πιο όμορφη από ότι θα είναι ήδη. Ακριβώς αυτό. Θέλω να μας πεις και τι άλλο εκτός από την κρυολιπόληση μπορεί να βρει κανείς στο Καλλιόπε. Λοιπόν, στο Καλλιόπε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες μιας πελάτης ή ενός πελάτη. Κάνουμε τις θεραπείες σώμα, τις συνδυάζουμε μαζί με την κρυολιπόληση, είτε cavitation που είναι υπέρυχη, είτε ραδιοσυχνότητα, όπου κάνουμε σύσφυξη για τη χαλάρωση του δέρματος, φυσικά πρεσοθεραπεία και διάφορες άλλες θεραπείες για την κυταρίτιδα. Πέρα από αυτό, έχουμε και αποτρίχωση, ηλεκτρική είτε παλμικό φως. Επίσης, όλες τις θεραπείες που είναι για το πρόσωπο, αντιγύρανση, που χρησιμοποιούμε ραδιοσυχνότητα μεσοθεραπεία, θεραπείες ακμής, ενυδάτωσης και φυσικά μακιγιάζ, όπως προείπες. Τι προτιμούν περισσότερο, πιστεύεις εσύ, οι γυναίκες? Σου λένε πιο πολύ, θέλουν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά τους μέσα από το μακιγιάζ ή θέλουν και πιο πολύ το σώμα να προσέξουν? Επιλέγουν πιο πολύ θεραπείες σώματος. Παρ' όλα αυτά, πριν μας απαντήσει η Καλλιόπη, να σας πω ότι έχουμε και δωράκι σήμερα από την Καλλιόπη. Μία κρυολιπόληση θα πάρει ένας τηλεθεατής ή μία τηλεθεάτριά μας, καλώντας από τώρα στο 28210-74-978, στο τηλέφωνο του σταθμού, το οποίο θα το δούμε και σε λίγο, το βλέπουμε τώρα. 28210-74-978, το τηλέφωνό μας, ο πρώτος που θα πάρει θα κερδίσει μία κρυολιπόληση δωρεάν. Η πρώτη κρυολιπόληση, η οποία να πούμε ότι γίνεται σε ένα σημείο του σώματος, έτσι. Ακριβώς. Δεν μπορεί να πάει κάποιος να κάνει κατευθείαν χέρια, πόδια κτλ. Το δώρο απευθύνεται για μία και μόνο περιοχή. Πιστεύω ότι θα είναι και πάρα πολύ χρήσιμη τώρα, μιας και είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο από και το καλοκαίρι. Καλή εποχή για να ετοιμαστούμε για το Χριστούγεννα. Ακριβώς, και για να προετοιμαστούμε και για τα Χριστούγεννα. Μέχρι τις 5 παρα 10 σας παρακαλώ πολύ για να προλάβετε, έτσι, γιατί 5 η ώρα τελειώνει η εκπομπή μας, δυστυχώς είναι μόνο μία ώρα. Οπότε μέχρι τις 5 παρα 10 όποιος καλέσει πρώτος θα πάρει το δώρο με πάρα πολύ αγάπη από εμάς και από την Καλλιόπη που το προσφέρει, το Ινστιτούτο Αισθητικής Καλλιόπη και την Καλλιόπη Βούτα. Να πούμε και λίγο για το πρόσωπο, να πούμε και λίγο για τον καθαρισμό, γιατί βλέπουμε πολλές κοπέλες οι οποίες μπορεί να έχουν ακμή, μπορεί να έχουν κάτι άλλο στο πρόσωπό τους. Θα συνδυάσω με την ερώτηση που μου κάνεις πριν. Mm-hmm. Τι προτιμούν, αν προτιμούν ένα ωραίο μακιγιάζ κτλ. Όλες οι κοπέλες θέλουμε ένα ωραίο μακιγιάζ. Αλλά η βάση ενός καλού μακιγιάζ είναι να έχουμε μια ωραία επιδερμίδα, ένα ωραίο δέρμα. Καλό θα ήταν γι' αυτό να προσέχουμε το δέρμα μας, να κάνουμε τον καθαρισμό μας. Το κάθε δέρμα
θέλει άλλη χρονική περίοδο τον καθαρισμό του. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Να κάνουμε τις ενυδατώσεις μας και από εκεί και πέρα με σωστά προϊόντα να φροντίζουμε το δέρμα στο σπίτι και να κάνουμε μετά και το μακιγιάζ ανάλογα στις περιστάσεις. Να πούμε στον κόσμο για την, ειδικά για τον καθαρισμό του προσώπου αλλά και για την κρυολιπόλυση που μας είπες πριν, ότι πρέπει να εμπιστεύεται τους ειδικούς και τους αισθητικούς και να πηγαίνει σε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα κέντρα. Ακριβώς. Γιατί και στο σπίτι μπορεί κάποιος να κάνει έναν καθαρισμό, ας πούμε, και να μην έχει αποστηρωμένα τα υλικά και να πάθει κάποια μόλυνση. Γενικά καλό θα ήταν να εμπιστευόμαστε τα κέντρα αισθητικής που έχουν και το σήμα απ' έξω ότι είναι νόμιμο εργαστήριο αισθητικής. Θα πρέπει κάποιος, αν και ξέρουμε ότι μετά την κρυολιπόλυση ο καθένας που θα την κάνει, ο κάθε υποψήφιος, επιστρέφει κανονικά στην καθημερινότητά του, έτσι. Δεν έχει χρόνο ανάρρωσης, δεν έχει κάτι. Επιστρέφει κανονικά στην καθημερινότητά του. Και μας είπες πριν ότι βοηθάει πιο πολύ και τους άντρες για να φανούν ημείς. Δηλαδή... Ναι, βοηθάει στο να φύγει το λίγο λίπος που επιμένει στην κυλίτσα, έτσι ώστε μετά με τη γυμναστική να φαίνονται καλύτερα ημείς. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Καλλιόπη που ήταν σήμερα κοντά μας. Εσείς μην ξεχνάτε το δώρο μας, 74-9-78, μία κρυολιπόλυση δώρο από την Καλλιόπη. Σε ευχαριστώ, Άννα μου. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σήμερα. Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την Καλλιόπη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, με πολλά πολλά θέματα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε το επόμενο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για σας και μιας και μιλήσαμε για ομορφιά, υγεία, να δούμε και λίγο για το σώμα μας. Επισκεφθήκαμε το Εθνικό Στάδιο Χανίων χθες και είδαμε ότι γίνεται ένας χαμός το απόγευμα, όχι μόνο από μεγάλους αλλά και μικρούς. Okay. Όχι μόνο από μεγάλους, όχι μόνο με συγχωρείτε, από μικρούς μας φίλους που αθλούνται τακτικά εκεί, αλλά και από μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους. Θα δούμε το βίντεο σε λιγάκι, όταν είμαστε έτοιμοι. Θέλω όμως τώρα να πάμε στα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε σε λίγα μόλις λεπτά. Μην ξεχνάτε 74-9-78 το δωράκι μας.